Θες Ακαδημίας και Γενναδίου. 50 νεολαίοι που τόλμησαν να διαδηλώσουν δάρθηκαν ανηλαιώς μαζί με περαστικούς. 47 εξ αυτών προσήχθησαν στη Γαδά, 7 εξ αυτών σιδεροδέσμοι ως εγκληματίες του ποινικού δικαίου. Ένας πολίτης απέναντι που είχε κατάστημα που τόλμησε να διαμαρτυρηθεί προσήχθηκε αυτός, και αυτή είναι η δημοκρατία που εσείς υποστηρίζετε. Λέμε λοιπόν εμείς ότι αυτοί οι νέοι, ονώντας ο φλόρος, αμφισβητούν το καλούπι της σκλαβιάς που θέλετε να ονομάσετε εργασία. Αυτοί οι νέοι αμφισβητούν το μέλλον που εσείς τους προδιαγράφετε στο να ζουν με 300 ευρώ χωρίς ένσημα, χωρίς συνδικαλισμό, χωρίς ασφάλιση. Και να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Και εσείς και το ΠΑΣΟΚ ξεκινήσατε μια απαξίωση του όρου της εργασίας, της έννοιας της εργασίας, μετατρέποντάς την σε απασχόληση, ως αν αυτός που εργάζεται να κάνει το κέφι του. Να μην εργάζεται δηλαδή, αλλά να κάνει το κέφι του. Η απασχόληση έγινε ευελφάλεια, στην οποία ο επιχειρηματίας μπορεί να σε έχει για μία ώρα την εβδομάδα, για μία μέρα το μήνα, για δύο μέρες το χρόνο, και να θεωρήσει ότι είσαι εργαζόμενος και να μην εμφανίζεσαι στους ανέργους. Αυτό λοιπόν εξαήλωσε την εργασία. Της άλλαξε την έννοια και φτάσαμε πλέον σε αυτό που τώρα εσείς πάτε να υλοποιήσετε και το ονομάζετε, έχει διάφορα ωραία ονόματα, επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας, κουπόνι πληρωμής, εποφελούμενη, κοινοφελής εργασία και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό που ουσιαστικά οικοδομείται αυτή τη στιγμή είναι το slave story, όπου νέοι και νέες δεν θα έχουν δικαίωμα να πιστεύουν ότι θα μπορούν να δουλέψουν ποτέ στη ζωή τους κανονικά, με αξιοπρεπή μισθό, με δικαίωμα στο συνδικαλισμό και στην ασφάλεια και στην πρόνοια και στην υγεία, και θα είναι πάντοτε απειλούμενοι από το εκάστοτε λαδωμένο κέκ που οι βλαχοδήμαρχοι το βάζουν μέσα στο παιχνίδι για να ξαναβγούνε δήμαρχοι την επόμενη τετραετία, πενταετία, που υπάρχει μια τρομακτική διαφθορά που δεν μας λέτε έναν απολογισμό χρημάτων για τα ΚΕΚ, τι ακριβώς έχουν πάρει, τι έχουν αποδώσει, ποιος τους ελέγχει, αν οι εργαζόμενοι αυτοί δουλεύουν, οι ωφελούμενοι, συγγνώμη να μην αλλάζουμε τις έννοιες, οι ωφελούμενοι αυτοί δουλεύουν 6-8 ώρες. Και φτάσαμε πλέον σε αυτό το σημείο να διαφημίζετε 440.000 θέσεις σκλαβιάς, να τις διαφημίζετε ως μεγάλη επιτυχία. Και το αντιφατικό ξέρετε ποιο είναι, ότι εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τις πολιτικές που ασκήσατε έχετε φέρει την ανεργία στα 2 εκατομμύρια για να μην κρυβόμαστε πίσω από το χέρι μας με αυτές τις στατιστικές. Αφήστε το 1,4 εκατομμύριο. Μαζί με τους ελαστικά εργαζόμενους στη χώρα, οι νέοι αυτή τη στιγμή είναι περίπου 80% άνεργοι ή ελαστικά εργαζόμενοι. Πέστε μου λίγο, τι κοινωνία ευαγγελίζεστε σε έναν άνθρωπο που δεν θα έχει δικαίωμα να πάρει σύνταξη ούτε στα 154 του χρόνια? Πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος να οικοδομήσει ένα μέλλον, να πιστέψει κάπου, όταν αυτό που του λέτε είναι δούλεψε 5 μήνες, το δούλεψε είναι σχετικό, βγες από το πίνακα ανέργων, εξαφανίσου για ένα χρόνο, και μετά έλα ξαναπαρακάλα το δήμαρχο ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο ΚΕΚ ή τον υπουργό ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο στέλεχος της κυβέρνησης για να ξαναβρεις κατάρτιση. Αυτή λοιπόν είναι η δικιά σας επιλογή. Η δικιά μας επιλογή την είπαμε χθες, σαν να λέω Ακαδημίας και Γενναδίου. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, κύριε Υπουργέ. Δεν θα δημιουργήσουμε κοινωνία σκυμμένων ανθρώπων. Δεν θα δημιουργήσουμε μια κοινωνία στην οποία όποιος διαμαρτύρεται τρώει ξύλο. Δεν θα δημιουργήσουμε μια κοινωνία νέων ανθρώπων που θα θέλουν να ζήσουν με 320 ευρώ. Αυτά τα χρήματα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν χρήσιμα μόνο εάν υπήρχε εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα. Το οποίο εργατικό δίκαιο με αυτές τις θέσεις που εσείς αναγγέλλετε ουσιαστικά κατεδαφίζετε. Όποιο ελάχιστο είχε απομείνει. Αυτό λοιπόν το εργατικό δίκαιο σβήνει μαζί με την έννοια της εργασίας και εσείς μας το παρουσιάζετε ως επίτευγμα. Αυτό λοιπόν το εργατικό δίκαιο εμείς θα το οικοδομήσουμε. Δεν θα μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα χωρίς να παίρνει έναν αξιοπρεπή μισθό και να έχει όλα τα δικαιώματα που 100 χρόνια τώρα το εργατικό κίνημα κέρδισε και εσείς έρχεστε να τα σβήσετε με μια μονοκονδυλιά, κοροϊδεύοντας ουσιαστικά όλη την κοινωνία.
κρατήστε τις 440.000 θέσεις εργασίας για την πάρτη σας. Εμείς ερχόμαστε για να οικοδομήσουμε ένα εργατικό κίνημα και ένα λαό που θα ζει με αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ.